για άφεση μην το ωφελεί μετά ημών, ως και εμείς. Πρώτη φορά ομογενειακές επαγγελματικές οργανώσεις διοργανώνουν σήμερα αυτό το event. Και θέλω να απευθυνθώ κυρίως σε εσάς, μετανάστες πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς, που εκπροσωπείτε σήμερα κάτι πολύ δυνατό εδώ στην ΕΕ. Τους ανθρώπους που πάλεψαν διαχρονικά, εσείς, οι γονείς σας, πολλοί από εσάς οι παππούδες σας, για να φτιάξετε κάτι σημαντικό, δύσκολες στιγμές. Θα ξεπεράσουμε και ξεπερνάμε και αυτή τη δυσκολία. Τα πιο δύσκολα είναι πια πίσω μας. Όμως είμαι περήφανος να πω ότι θα ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία με το κεφάλι ψηλά. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ μεγάλη οικονομική δόση από το υστέρημά τους για να προστατεύσουν αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό για μας είναι η μεγάλη κληρονομιά. Η ανθρωπιά ανάμεσά σας το πρωί σε ένα ελληνικό σχολείο. Και σήμερα εδώ, στην πολύ ωραία αυτή εκδήλωση που οργανώσαν οι επιστημονικές κοινότητες των Ελλήνων της Νέας Υόρκης, να μην ξεχάσω βεβαίως και την συνάντησή μου με τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο, που οι προσπάθειες του όλο αυτό το διάστημα μας είχε ανεργία 7,4% και η Γερμανία 7,2%, και μετά από 6 χρόνια το 2015 εμείς φτάσαμε στο 26% ανεργίας, ενώ η Γερμανία έπεσε στο 4,2%. Για τους νέους ανθρώπους φτάσαμε σε τεράστια νούμερα, παράδεκτα, 50%. Γι' αυτό και βλέπουμε φαινόμενο όπως το brain drain. Νέους επιστήμονες να έρχονται τώρα ως μετανάστες εδώ στην Αμερική. Όπως άλλωστε λέει, έλεγε και ο Νίτσε, ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Και εμείς είμαστε εδώ ζωντανοί και δυνατοί να διεκδικήσουμε όσα αξίζουν στον ελληνικό λαό και στις γενιές που έρχονται. Σας ευχαριστώ πολύ.